Έχουν δουλέψει με το Βέρτι, δεν το θυμάμαι αυτό. Βέβαια. Την πρώτη σεζόν που ήρθε στην Αθήνα. Στον Απόλλωνα. Δεν το θυμάσαι. Όχι. Εσύ το είχες πάντως προτείνει στον κόσμο. Ρε παιδιά, είμαι και πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τα... τα έχω δει όλα. Είχες έρθει, λες παιδιά, τι θα μας παρουσιάσετε εδώ. Είχες έρθει στην πίστα πάνω στο σκαμπό. Αγκαλίτσες και πείτε μας και τόνα και πείτε μας και τ' άλλο. Και πότε ανοίγετε, βρε παιδιά. Στον Απόλλωνα. Έλα ρε. Στο πάνω, Διογέννη, δηλαδή όχι στο κάτω, να στο θυμίσω κι αυτό. Γερνάω, παιδιά, πρέπει να αρχίσω τις βιταμίνες για τη μνήμη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Έχεις δουλέψει εσύ με το μέλλον. Ναι. Απίστευτο αυτό. Όλα μου τα σχήματα. Τα θυμάσαι όλα, έρθει, δηλαδή. Τα θυμάσαι δύο, τρεις όλα. Μέρες, ναι. Έχεις έρθει 2-3 μέρες πριν και λες, παιδιά, ανοίγουνε τότε και αυτά. Συνήθως ερχόσουνα δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή να κάναμε το γύρισμα. Ναι, ναι. Πέμπτη πρωί, γιατί Παρασκευή δουλεύαμε και δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Ναι, και ήμουν εκεί βέβαια την Παρασκευή εγώ το βράδυ. Έχεις δίκιο. Σου έχει ξεφύγει κανένας τραγουδιστής που δεν έχεις προλάβει μέχρι στιγμής να συνεργαστείς μαζί του, νύχτα εννοώ. Δεν έχω συνεργαστεί με επισκηνής με τον Γιάννη Πάριο, ενώ έχουμε πολύ αγαπημένες σχέσεις, γιατί έχω δουλέψει μόνο δισκογραφικά, δηλαδή μου έχει δώσει τραγούδια του και έχουμε πει και ένα ντουέτο μαζί. Δεν έχω συνεργαστεί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από τη γενιά μας. Με το Ρέμο, στα μικρά τα μου έχω συνεργαστεί. Με την Ατάσα δεν έχουμε συνεργαστεί. Δεν έχετε δουλέψει μαζί. Όχι. Αυτό πάλι εγώ νόμιζα ότι... Αυτό σαν να το θυμόμουν. Να το άλλο όχι. Καλά παιδιά, εντάξει. Πάμε να τραγουδήσουμε γιατί εντάξει, γιορτάζω κιόλας. Σήμερα μην εκτεθώ άλλο, φτάνει. Εντάξει.